Ο μεταγραφικός οργανισμός για τον Ολυμπιακό συνεχίζεται σε αμύωτους ρυθμούς. Μετά την επίσημη ανακοίνωση για την απόκτηση του Αλίγιαγκιτς, οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την απόκτηση δύο ακόμα ποδοσφαιριστών. Ο λόγος για τον Ισπανό δεξιό μπακ μέχρι πρότινος της Χάντερσφιλντ, τον Γκονζάλο Άβυλα Γκορδόν, ο οποίος ουσιαστικά και όπως όλα δείχνουν και μέχρι βεβαίως να υπάρξει και η ανακοίνωση για τον Σίμε Βρυσάλικο, θα αποτελέσει μία από τις δύο επιλογές του Πέδρο Ματίν στο δεξί άκρο της άμυνας, με τον πρώην άσο της Χάντερσφιλντ να έχει ποιότητα, να τον συνοδεύουν πολύ καλές προοπτικές και βεβαίως από εκεί πέρα τα υπόλοιπα θα φανούν μέσα στο γήπεδο. Η τρίτη μεταγραφή για τους Πειραιώτες είναι και αυτή made in England, αλλά βεβαίως πρόκειται για δανό ποδοσφαιριστή. Ο λόγος για τον Φιλίπ Ζίγκερ-Νάγκελ, ο οποίος βοήθησε την Νότιχαμ να ανέβει από την Championship στην Premier League. Εν συνεχεία επέστρεψε στη Watford, η οποία όμως τον πούλησε στον Ολυμπιακό, καθώς οι Σφίγγες δεν θα βρίσκονται του χρόνου στο πρωτάθλημα της Premier League. Μια εξαιρετική λύση για τα δεξιά, ως δεκάρι, αλλά ίσως ακόμα και ως βοηθητικός επιθετικός πίσω από τον Γιουσέφ Ελαραμπή, ο Ζίγκερ-Νάγκελ, που σαφέστατα αποτελεί μια σπουδαία λύση. Πλέον, θέση παίρνει ο Αμπουμπακάρ Καμαρά, ο οποίος φαίνεται να τα έχει βρει με τον Άρη όσον αφορά τη λύση του συμβολαίου του. Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει ο Πέντρο Μαρτίνς διακαώς τον όσο του Μαυριτανία, αναμένεται σύντομα να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.